Υπάρχει μια αυξημένη κινητικότητα τόσο στο παιδιατρικό ΤΕΠ όσο και κυρίως και στο ΤΕΠ, στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών των Ενηλίκων. Θα ήθελα να σας πω ότι ιδιαίτερα τις μέρες των αργιών από την παραμονή των Χριστουγέννων μέχρι και τη δεύτερη μέρα καταγράψαμε απανωτά ρεκόρ. Σκεφτείτε ότι στις 26 Δεκεμβρίου, δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων, το ΤΕΠ Ενηλίκων έσπασε ρεκόρ όλων των εποχών και δέχτηκε πάνω από 280 ασθενείς στο 24ωρο. Το ίδιο και στο παιδιατρικό ΤΕΠ που ξεπεράσαμε τις 80 επισκέψεις. Αυτή τη στιγμή έχουμε δύο παιδάκια με COVID στο παιδιατρικό COVID και σχεδόν γεμάτη την κλινική στα παιδιά. Δεν μπαίνουν όλα τα παιδιά, δεν είναι όλα τα παιδιά για εισαγωγή, απλά το θέμα είναι ότι η μόνη δομή υγείας που λειτουργούσε σε όλες αυτές τις μέρες των αργιών ήταν το Δημόσιο Νοσοκομείο και όπως καταλαβαίνετε δέχτηκε και όλη αυτή τη μεγάλη πίεση. Θα ήθελα εδώ λοιπόν να ευχαριστήσω και σαν διοικητής αλλά και σαν διοίκηση με τον Μανώλη τον Πολιώτη να πληρωτεί όλους τους εργαζόμενους που δίνουν καθημερινά τον εαυτό τους, την ψυχή τους για να στηρίξουν τη δημόσια υγεία. Αυτές οι 200 περιπτώσεις αφορούν ιώσεις ή και άλλα περιστατικά? Αφορούν ιώσεις, κατανάλωση αλκοόλ, αφορούν τροχαία ατυχήματα, πτώσεις, όλα.